Μέχρι τώρα, στα 3 χρόνια που είμαι στη διοίκηση του Οικουμενικού Ταμείου, δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν έχω βγει ποτέ σε κανένα δημόσιο μέσο να κάνω καμία δήλωση. Ήταν μια συνειδητή επιλογή το γιατί δεν είμαι παρόντος να μιλήσω τώρα και να αιτιολογήσω τη στάση μου. Μιλάω σήμερα, αναγκάζομαι να μιλήσω σήμερα με αυτό που πρωτόγνωρα ζήσαμε εμείς. Εμείς. Ο Κώστας ο Βρυσικόπουλος σαν μέλος της διοίκησης, εγώ σαν αντιπρόεδρος και εγώ τη γεωμηνιά της διοίκησης, στην τελευταία συνεδρίαση οφείλω να κάνω μια ενημέρωση τι σημαίνει Οικουμενικό Ταμείο. Το Οικουμενικό Ταμείο είναι φορέας δημοσίου και στο Δήμο έχει ανατεθεί μόνο η διαχείριση. Είναι πολύ σαφή η λειτουργικότητα του φορέα. Η σύνθεση του ΔΣ σίγμα, που είναι κυρίαρχο όργανο και ο πρόεδρος είναι απλά εκτελεστικό μέλος των αποφάσεων του ΔΣ σίγμα, ορίζεται σαφώς με ο τρόπος λειτουργίας ανάδειξης του ΔΣ σίγμα, με τρεις διαφορετικές ψηφοφορίες σε ολομέλεια του κυρίαρχου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Έτσι λοιπόν το Σεπτέμβρη, όπως ο νόμος ορίζει σαφώς, σε ολομέλεια και σε κάτω από μυστική ψηφοφορία, έγινε η νέα σύνθεση με τον πρόεδρο, τον κύριο δήμαρχο, τον κύριο Αδελακόπουλο, αντιπρόεδρο εμένα, στο ΔΣ σίγμα, το φυσικό πλοίο τον Κώστα, και αναπληρωτή στον αντιπρόεδρο του Γιλιομινιά του Οργενήσου. Η δικιά μας έγινε με μια συντριπτική πλειοψηφία 27 μελών του ανώτατου οργάνου. Ο νόμος λέει, σαφέστατα, η σύνθεση του ΔΣ σίγμα είναι μέχρι το τέλος της παρούσας θετίας της Δημοτικής Αρχής. Ενώ λοιπόν είναι όλα ξεκάθαρα, ζήσαμε στην τελευταία συνεδρίαση αυτό που δεν έχει ζήσει κανένα Οικουμενικό Ταμείο, δημόσιο φορέα, να αλλάχθει κατά τρόπο την εξουσία στο πρόσωπο του ενός ανδρός, χωρίς να σέβεται τις δημοκρατικές λειτουργίες και τις αποφάσεις του ανωτάτου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, κύριε Ψάρη, λέτε δηλαδή, ότι ο Δήμαρχος με το έτσι θέλει. Ανετίος, χωρίς αίτιο και βέβαια καταχρηστικό έκανε αυτή την απαράδεκτη ανασύνθεση. Ένα σκεπτικό, πιο σκεπτικό, σε ό,τι μια φορά το διαψεύδουν τα πρακτικά. Στα 3 χρόνια δεν έχω λείψει ούτε μια φορά. Η μοναδική μέρα που έλειψε ήταν η μέρα που πήρε την απόφαση και μάλιστα είχα και ένα μεγάλο χειρουργείο. Αυτό σημαίνει το ανθρώπινο ήθος για το στενό του συνεργάτη, που σε όλες τις αποφάσεις τις θετικές ήμουν δίπλα. Δεν υπήρχε στα 3 χρόνια ούτε μία παράληψη να μην είμαι παρόν σε όλα τα συμβούλια. Άρα δεν έχει κανένα λόγο ούτε καμία νομιμοποίηση να κάνει αυτό που έκανε στην τελευταία συνεδρίαση και ανετίως να μας πετάξει από τη διοίκηση. Κάναμε λοιπόν μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο έφτασή μας στην περιφέρεια για το παράνομο της απόφασης και συγκεντρώθηκε και ο πρόεδρος της κοινότητας, ναι, καταθέτοντας την ομόφωνη απόφαση του τοπικού κοινοτικού συμβουλίου που και αυτή καταστρατηγήθηκε και έχουμε βέβαια την πεποίθηση ότι η περιφέρεια θα μας δικαιώσει και δεν είναι θέμα προσωπικό, η περιφέρεια θα τηρήσει την νομιμότητα.